Στο ρυθμό των απεργιακών κινητοποιήσεων κινήθηκαν σήμερα και οι εργαζόμενοι στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Το πρωί, απεργοί συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στη Λευκοσία, όπου με πανό και συνθήματα εξέφραζαν την έντονη αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις που ενέκρινε κατά τη χθεσινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλώντας στους απεργούς, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων τους κάλεσαν να βρίσκονται σε εγρήγορση. Έστω την Ιστάτη να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο πρόνοιες, οι οποίες να μας κάνουν να νιώθουμε ότι δεν θα μείνουμε εκτεθειμένοι. Να γίνουν οι σωστές διαδικασίες χωρίς να απεμπολούνται ούτε τα δικαιώματα των εργαζομένων, ούτε και η παραγνώριση και η αυτοανέρεση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε έναν οργανισμό που τόσα πρόσφερε στην ανάπτυξη, που τόσα πρόσφερε στην οικονομία του τόπου, που γλίτωσε αυτόν το κράτος. Έχουμε υποχρέωση να δούμε και τον τόπο, αλλά να δούμε και τα ωφελήματα μας. Το ελάχιστο που μπορούμε να δεχτούμε είναι οι αλλαγές να γίνονται με εμάς και όχι χωρίς εμάς. Στους συγκεντρωμένους μίλησαν επίσης εκπρόσωποι κομμάτων, οι οποίοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα που διεξάγουν για ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Οι εκπρόσωποι του οργανισμού έχουν κληθεί να παραστούν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα συζητηθεί το επίμαχο νομοσχέδιο.